Πλήθος κόσμου βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης 28 Ιουνίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης για την παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου Χρήστου Νικολαίδη. Το βιβλίο έχει τίτλο «Μια στιγμή η Μαρία». Είναι από τις εκδόσεις Θες Νιούς και το έχει αφιερώσει στη σύζυγό του Φιλιό. Ελπίζω και εύχομαι αυτό το βιβλίο, το οποίο κινείται κατά πολύ μέσα στα δημοσιογραφικά μου χρόνια, μέσα σε μια πορεία επαγγελματική που είχε πολλά. Είχε πολέμους, είχε ρεπορτάζ, είχε καταστροφές, είχε ευχάριστες στιγμές, είχε ωραία ρεπορτάζ για επιτεύγματα και χαρές. Ελπίζω αυτό το κείμενο να πει κάτι σε αυτόν που θα το διαβάσει. Εγώ το έγραψα με έναν στόχο, να δώσω ένα νόημα, γιατί η ζωή είναι κρυμμένη μέσα στα συναισθήματα. Και αυτό θα το λέω και θα το γράφω. Όταν ο Χρήστος μου είπε ότι γράφει ένα βιβλίο, δεν τον πίστεψα. Προφανώς είναι το πρώτο του. Και ελπίζω να μην είναι το τελευταίο. Να μην απογοητευτεί δηλαδή από το βιβλίο, γιατί όταν πας να μπλέξεις έρωτα και πόλεμο δημοσιογραφία, είναι σίγουρο ότι θα μπλέξεις. Ο δικός μας, δηλαδή ο Χρήστος ο Νικολαίδης, έχει μπλέξει σε ένα μύθο όπου μεταφέρει τον πόλεμο όχι του Κιέβου στο Κόσοβο, αλλά έχοντας την δεύτερη εμπειρία του Κιέβου, νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σας παροτρύνω να το διαβάσετε. Για το βιβλίο μίλησαν ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Χινάς, ο εκδότης και ραδιοφωνικός παραγωγός Στέφανος Διαμαντόπουλος και ο συγγραφέας του Χρήστος Νικολαίδης, ενώ τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Σούζη Καζατζίδου. Ο Χρήστος είναι ένα ξάφνιασμα σε αυτό το βιβλίο. Είναι η πρώτη συγγραφική του δουλειά. Είναι εξαιρετική. Είναι μια χαρτογράφηση του δημοσιογραφικού του έργου, δηλαδή βιωματικά καταθέτει σε κουκίδες έτσι ό,τι είδε και κατέγραψε τη ζωή του, ρίχνει στα βαθιά τον νεαρό ρεπόρτερ, αυτόν δηλαδή που αποφασίζει τώρα να μπει στο ρεπορτάζ, δείχνοντάς του τον δρόμο. Δηλαδή αυτό το βιβλίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και να το περιγράψουμε σαν ένα εγχειρίδιο για τα παιδιά που ξεκινούν σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο συναισθηματικός τρόπος με τον οποίο σε βάζει στην δημοσιογραφία. Βέβαια το αποτέλεσμα είναι σύμφωνα με το βιβλίο που πλέκει και τον έρωτα, και βεβαίως ο έρωτας χάνει από τη δημοσιογραφία πάντα. Το αποτέλεσμα είναι να προκαλέσει έναν πολύ ευχάριστο προβληματισμό για όλους αυτούς που βρίσκονται στον δρόμο ή έχουν αποφασίσει να χαράξουν μια τέτοια πορεία δημοσιογραφική. Περισσότερα θα σας πω από που διαβάζω το βιβλίο. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, μικρό μέρος του κειμένου δραματοποίησαν επισκηνήσει ηθοποιοί Ολυμπία Δασκαλοπούλου και ο Παναγιώτης Καβαλιαράκης.